Είμαι υπερήφανος για την ανωγιανή μου καταγωγή. Είμαι υπερήφανος για την μελοποταμίτικη καταγωγή του δικαίου μου. Μια ξεχωριστή τιμή στο βετεράνο ανωγιανό πολιτικό, στο δικό του Τσουρογιάννη, που με ήθος και συνέπεια υπηρέτησε πάνω από μισό αιώνα την πολιτική ζωή του τόπου, απέδωσαν χθες το απόγευμα οι ανωγιανοί στο Γιάννη Κεφαλογιάννη με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από το θάνατό του. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης για εμάς τους ανωγιανούς ήταν ένας πολιτικός που επί 50 χρόνια μετέφερε πάνω του τις αρχές και τις αξίες του τόπου μας. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης υπήρξε βαθιά Κρήτη. Δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή. Και την υπερασπίστηκε σε όλες τις διαστάσεις της. Ο νεαρός γιατρός από τα Νόγια, που από το 1958 που εκλέχτηκε πρώτη φορά βουλευτής Ρεθύμνου με το ψηφοδέλτιο της ΕΡΕ και έως το 2007 που αποσύρθηκε, είχε συμπληρώσει 14 θητείες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σφράγισε με την παρουσία του το δημόσιο βίο και την πολιτική, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Όταν πίστευε κάτι, το έλεγε και το υποστήριζε με πάθος. Όταν θύμωνε, σκοτίνιαζε ο ουρανός. Δεν ήταν εύκολος άνθρωπος ο Κεφαλογιάννης. Είχε ισχυρές αντιλήψεις, τις οποίες υπερασπιζόταν παθιασμένα. Εσείς είστε η ζωντανή μνήμη του ανθρώπου που με κάθε τρόπο, ως γιατρός, βουλευτής, υπουργός, υπηρέτησε και τίμησε το λαό και τον τόπο του. Τίμησε τον τόπο του, τίμησε την πατρίδα του με την 50χρονη πορεία του στην πολιτική. Χθες το βράδυ στα Νόγια ήταν όλοι εκεί. Συγγενείς, φίλοι, θεσμικοί, φορείς, αυτοδιοικητικοί και κυρίως άνθρωποι τους οποίους αγάπησε και τον αγάπησαν. Άφησε το παράδειγμά του για να μπορούμε εμείς σήμερα να πολιτευόμαστε με αξίες. Άφησε την πορεία του, την αμόλυντη πορεία του όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησε το λαό της Κρήτης, ανεξίτλητη σφραγίδα της προσφοράς. Είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ για τη μνήμη ενός ανθρώπου που πρόσφερε πολλά στον τόπο. Οι άνθρωποι σαν τον Γιάννη Κεφαλογιάννη στην πολιτική σπανίζουν πλέον. Το έργο που άφησε πίσω του είναι σημαντικό και ανεξίτηλο, ενώ οι παρεμβάσεις του ήταν ευεργετικές προς όφελος της πατρίδας του, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός που το Φεβρουάριο του 2006 τον τοποθέτησε ειδικό σύμβουλό του. Άλλο τον άσε αετός και άλλο να τον κάνεις. Άλλο το να θωρείς κορφές και άλλο να τσιφτάνεις. 10 χρόνια μετά το θάνατό του, τιμούμε τη μνήμη του και την προσφορά του. Το αποτύπωμα του Γιάννη του Κεφαλογιάννη στο Ρέθυμνο και σαν ήθος και σαν προσφορά είναι έντονο. Το 1974 παντρεύεται την Ελένη Βαρδινογιάννη. Ιδιαίτερα συγκινημένες στο κατάμεστο από κόσμο θέατρο Νίκος Ξυλούρης, η σύζυγός του Ελένη και οι τρεις του κόρες, Όλγα, Χριστίνα και Δανάη. Με την Όλγα να ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα της στην πολιτική. Για μένα, κ. Σαχίνη, η πολιτική υπήρξε πάντοτε και την υπηρέτησα λειτουργήμα, λειτουργώσιμο. Την πολιτική την είδα πάντοτε σαν ένα χρέος και μια ευθύνη. Ο πατέρας μου δίδαξε και σε μένα και στις αδελφές μου αρχές και αξίες, να πορευόμαστε με γνώμονα αυτά που έχουμε από την οικογένειά μας, να τα κρατάμε ψηλά. Νιώθω σαν να τον ξέρω από τις γλαφυρές ιστορίες που έχω ακούσει από το στόμα της Ελένης και της Όλγας και εύχομαι σήμερα το βράδυ από κάπου εκεί ψηλά να μας κοιτάζει και να χαμογελάει. Μακραίνω να χαθώ και να ζω μακριά την Κρήτη και από την υπάρχει.